ρωτάει ο κόσμος, θα υπάρχει προμήθεια στο Iris για τους... Μέχρι τα 500 ευρώ δεν υπάρχει προμήθεια. Από τα 500... Για κανέναν από τους δύο. Κανέναν. Από τα 500 ευρώ και πάνω. Ωραία, μια και είπε για προμήθειες. Πάμε στις προμήθειες των τραπεζών τώρα, εγώ. Γιατί φαίνεται ότι έρχονται νέες προμήθειες. Νέες προμήθειες. Αυτό διαβάσαμε χθες και από την εφημερίδα Τα Νέα. Θα είναι μια πάγια χρέωση 50 λεπτών το μήνα για τους καταθετικούς λογαριασμούς, για όσους θέλουν να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους, να κάνουν πληρωμές, να μεταφέρουν κεφάλαια, όχι όμως για τους αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Ακριβώς. Γιατί αυτοί είναι κλειστοί ουσιαστικά οι λογαριασμοί. Είναι κλειστοί οι οποίοι απολαμβάνει στο επιτόκιο. Για κάποια χρόνια τους έχει κλειστούς. Οπότε σε αυτούς είναι λογικό, εφόσον είναι κλειστοί και σε δεύτερο μισό λεπτάκι. Η μισθοδοσία μπαίνει στην τράπεζα. Καταθετικός. Ναι. Εκεί τι έχω. Εκεί έχεις 50 λεπτά. Γιατί είναι παιδιά αυτό. Ψάχνει τρόπο να. Λογαριασμός 50 λεπτά είναι. Ουσιαστικά γιατί το κάνουν αυτό. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω όπως μου ακούγεται τώρα. Και αυτό για να ενισχύσουν τα εισόδημα που υπολογίζεται περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο αύξηση των εσόδων. Και επίσης υπάρχουν και περίπου 65 εκατομμύρια καταθετικοί λογαριασμοί, εκ των οποίων ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει 2, 3 και 4, οι οποίοι να μην κινούνται οι λογαριασμοί. Αυτό θεωρείται λειτουργικό κόστος για τις τράπεζες. Καλά, και παλιά υπήρχε αυτό το πράγμα. Εδώ υπάρχει άνθρωπος που καταθέτει το μισθό του, του καταθέτει το μισθό και παίρνει προμήθεια η τράπεζα. Και παίρνει προμήθεια η τράπεζα, σωστά. Από το μισθό. Συγγνώμη, αυτό δεν έλεγε η κυβέρνηση, θα δει το θέμα με τις προμήθειες και πώς θα μειωθεί. Εδώ τώρα έρχεται και σου παίρνει. Ας μην την πω τη λέξη. Αφαίρετα. Λοιπόν, 6 ευρώ το χρόνο. Ναι, τώρα θα μου πεις 6 ευρώ, 6 ευρώ. Γιατί να τα δώσω τα 6 ευρώ εκεί. Τα κάνω τσίχλες. Σε 65 εκατομμύρια λογαριασμούς καταλαβαίνετε αν το πολλαπλασιάσετε πόσο βγαίνει. Ναι, αλλά και να σου πω, εγώ στην αρχή όταν το διάβασα χθες στα νέα, λέω βάζουν αυτό το 0,50 για να μειώσουν απαλού. Απαλού δεν μειώνουν. Όχι. Όχι, να αυξήσουν τα εισόδα του ουσιαστικά. Σου βάζουν ουσιαστικά μια μηνιαία χρέωση 50 λεπτά σε όλους. Δεν ξέρετε κανείς. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται, να το δούμε. Υπολογίζουν ότι περίπου. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Γιατί μόνο από τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθείς, μόνο από εκεί. Όχι. Από τα μειωτικά μόνο εκεί. Γιατί οι τραπεζικά μου το γουστάρουν. Δηλαδή έτσι. Ξυπνάνε ένα πρωί και λένε: εγώ θα βάλω 50 λεπτά. Γιατί 50 λεπτά δεν είναι λίγο τώρα. Βέβαια δεν είναι λίγο. Τι πλάκα κάνει. Ένα ευρώ. Ξέρουμε ότι αυτό αν δεν έρθει, επαγγειωθεί και μετά από τα 50 λεπτά και πάμε ένα ευρώ. Πάμε να το αυξήσουμε. Αυτό το θεωρώ σίγουρο ότι θα αυξηθεί το 50 λεπτό. Αυτό το θεωρώ σίγουρο ότι θα αυξηθεί το 50 λεπτό. Και ένα ευρώ. Είναι από το μισθό σου. Είναι από τα λεφτά που έχει δουλέψει. Ακριβώς. Έτσι είναι. Και να σου πω κάτι. Βάζει, ας πούμε, τον Νίκη. Σου παίρνει, εγώ επειδή τυχαίνει για ένα συγγενικό μου πρόσωπο να βάζω τον Νίκη σε μια άλλη τράπεζα, 3 ευρώ. Α, σου παίρνει και από ναι, γιατί με τη σωστά. Με τη μεταφορά. Άμα είναι σε άλλη. Δηλαδή, μιλάμε για. Δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα, αλλά με το έτσι θέλω, βγάζουν λεφτά από το πουθενά. Αυτή τη λέξη που δεν θέλουμε να πούμε, δεν θα την πω στο τέλος. Δηλαδή, πραγματικά. Προμήθεια στις μεταφορές, για το μισθό. Στις εγώ δεν περίμενα με το μισθό να σου βάζει το μισθό, ρε παιδί μου, και να σου κρατάει προμήθεια σε μισθό. Παίρνει άλλου 1.000 ευρώ και του κρατάει, ας πούμε, προμήθεια. Προμήθεια σε μισθό, προμήθεια σε τράπεζα. Που σε υποχρεώνει ο εργοδότης να μπει σε τραπεζικό λογαριασμό. Και το φορολογικό νομοσχέδιο αναφέρει ότι για να εκπέσει το έξοδο εργοδότης πρέπει να μπει απαραίτητα μέσω τραπέζι. Δεν γίνεται μετά. Εγώ θεωρώ ότι με το που ανακοινωθεί αυτό και γίνει επίσημο, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δηλαδή πραγματικά. Αυτό το πράγμα δεν από είναι. Το παντού να σου παίρνουν κάτι, τσίκι τσίκι. Δεν είναι παράνομο αυτό. Ναι, είναι και παράνομο. Και δεύτερο, γιατί είναι αυτό που λες με το έτσι θέλω και το καθιερώνουν. Μείωσε, ρε φίλε, κάτι με την κάρτα. Με αυτό που είπε η Ανφή, ότι περιμέναμε να μειωθούν οι προμήθειες. Για να δείξεις ότι κάτι κάνεις. Κάτι κάνεις, ότι μειώνεις, ότι είσαι με το. Αλλά εντάξει, σου βάζουν σου. Πού είμαστε τώρα, Ανφή. Να πούμε μια κουβέντα και για